Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλησπέρα σας. Όχι, δεν άλλαξε ο χρόνος της εκπομπής, η ώρα της εκπομπής. Απλά μια μικρή καθυστέρηση. Νομίζω ότι τόσο η μόδα μας ενδιαφέρει άμεσα. Δεύτερο, το σουξέ, η τηλεπάθεια του Λευτέρη Πανταζή μας ενδιαφέρει και αυτή άμεσα. Και τρίτο, το ένταλμα συλλήψεως που παρολίγο έρθει και σε εμάς εδώ με την καθυστέρηση της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 11 λοιπόν, από αυτή τη στιγμή ο Κώστας Αχίνης, ο Σωτήρης Παγιάννου είναι στο στούντιο της Μαγνησία TV για την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, πάντα τοπική αθλητική σας ενημέρωση. Σήμερα λοιπόν δεν είχαμε πρωταθλήματα δεύτερης και τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με συνέπεια ο Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου να έχουν το ρεπό τους. Αναγκαστικό ρεπό. Τα αποτελέσματα όμως, τα υπόλοιπα όμως πρωταθλήματα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, της τέταρτης εθνικής κατηγορίας, των τοπικών κατηγοριών του νομού μας και των πρωταθλημάτων μπάσκετ και βόλεϊ συνεχίστηκαν κανονικά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε οπωσδήποτε και το πρωτάθλημα του ανεπίσημου ποδοσφαίρου. Πολλά άλλα ενδιαφέροντα που θα δείτε μέσα από αυτή την εκπομπή λόγω της καθυστέρησης που είχαμε. Να περάσουμε γρήγορα λοιπόν σήμερα, αρχίζοντας από τα αποτελέσματα των αγώνων της τέταρτης εθνικής κατηγορίας που μπορείτε κι εσείς να δείτε. Στείλουμε λοιπόν να περάσουμε να δούμε τα σημειότυπα αυτού του αγώνα Κεντάβρου Ηρακλή. Την περιγραφή έχει ο Κώστας Αχίνης. Καλατζίδης για το Διαμαντέρα. Σέντρα του Διαμαντέρα για το Οικονόμου. Θα γίνει και το λάθος, θα προλάβει ο τερματοφύλακας. Η μπάλα τελικά είναι out. Φόντος του Λέγιου μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά του Κουκουβίνου. Θα διώξουν τον παίκτη του Ηρακλή. Καραμπάς θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ. Διώχνουν, είναι η νέα σέντρα. Βγαίνει ο Μπαρελιέρ, αποκρούει με τα χέρια. Μέσα στην περιοχή για τον Παπαγεωργίου θα κάνει το σουτ. Γίνει η απόκρουση. Πάλι ο Παπαγεωργίου, θα γίνει η σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Το Λέγκα στο σουτ, απάνω στο τελικά και τελικά έχουμε out την μπάλα. Καλατζίδης θα κάνει μια παλιά για το Δουζένη, θα μπει ο Δουζένης μέσα στην περιοχή, θα βγάλει στο Διαμαντάρα και έχουμε το 1-0 για τον Ηρακλή. Σε μια αντεπίδεση ο Καλατζίδης κέρδισε την μπάλα, πάσαρεσε στον Δουζένη και αυτός έκανε μια παλιά για το Διαμαντάρα και αυτός με πλασέ έκανε το 1-0. Ο Φώτο θα βγάλει τη σέντρα. Μια κεφαλιά εκεί, δεύτερη κεφαλιά του Καραμπάη, μπάλα στο δοκάρι. Είχαμε μια κεφαλιά του Καραμπά στο δοκάρι, διαμαρτυρίες για χέρι. Σουτ του Καραμπά. Νέο σουτ του Γεωργού Λάουτ. Θα πλασάρει και έχουμε το 2-0. Σε μια αντεπίθεση ο Δουζένης κατάφερε και έρθει στην μπάλα, πάσαρε στον Καλατζίδη και αυτός πλάσαρε το τερματοφύλακα Δεσπότη και έκανε το 2-0 για τον Ηρακλή στο 12ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Εκτελεί. Κατευθείαν του. Και έχουμε το 3-0, καλοτραβηγμένο το κόρνερ του Παρισάκη, ξεγέρωσε τον τερματοφύλακα Δεσπότη και έχουμε το 0-3 για την ομάδα του Ηρακλή. Το 35ο λεπτό της επανάληψης έχουμε το 0-3 με κατευθείαν κόρνερ του Παρισάκη. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο του Κεντάβρου. Να περάσουμε όμως τώρα στον Αλμυρό. Ο τοπικός γυμναστικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την πρωτοπόρο του 8ου ομίλου Αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά γι' αυτό τον αγώνα περισσότερα από τον Σωτήρη Παπαϊωάννου. Το απόγευμα λοιπόν στο εθνικό στάδιο του Αλμυρού, ο τοπικός γυμναστικός στο Θεσσαλικό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Δέλτα Εθνικής ήρθε ισόπαλος της πρωτοπόρου Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-1. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν επιφυλακτικά το παιχνίδι, με συνέπεια στο πρώτο ημίχρονο οι φύλαθλοι να μην δουν καλό ποδόσφαιρο και η μπάλα να τελεπορείται στο κέντρο του γηπέδου από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι φύλαθλοι είδαν καλύτερο ποδόσφαιρο και δύο πολύ όμορφα γκολ που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Συγκεκριμένα με την έναρξη του δεύτερου μέρους και στο 46 ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού βρέθηκε στην επίθεση με τον Τζάνιο που μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, έπιασε ένα φοβερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου Μαϊμάνι. Στη συνέχεια όμως η ομάδα της Αναγέννησης βγήκε στην επίθεση και στο 61ο λεπτό με ένα φοβερό σουτ του δεξιού μπακ Ζευγαρά μπόρεσε να ισοφαρίσει τον αγώνα και να διεκδικήσει μάλιστα και την νίκη μετά από αρκετή πίεση στα γκαρέ της ομάδας του Γυμναστικού Σύλλογου Αλμυρού. Σε την μπάλα, Σφέτσος, αριστερά για τον Μπίνα. Μπίνας προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ζευγαρά
Και έχουμε φάουλ σε βάρος της ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου. Πρατής βγάζει δεξιά για τον Κοτούλα. Σέντρα τον Κοτούλα. Πηδάει ο Καράτερης εκεί πέρα και η μπάλα μου βγαίνει out. Ντάφος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το corner. Εκτελεί. Κεφαλιά του Λοκρατσά. Έχουμε νέο φάουλ στον τερματοφύλακα της αναγέννησης. Συγγνώμη του Αλμπυρού. Ξανά Τζέκας. Βγάζει για το Σφέτσο. Σφέτσο βγάζει αριστερά για τον Τζάνιο. Ο Τσάνιος είναι μόνος του. Κάνει ένα σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα φοβερό γκολ με ένα αριστερό βολέ του Τσάνιου ακριβώς στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. 46 του δεύτερου ημιχρόνου. 46 του αγώνα. Είχαμε ένα φοβερό γκολ από τον Τσάνιο, ο οποίος κεραυνοβόλησε στην κυριολεξία τον τερματοφύλακα της αναγέννησης Μαϊμάνι. Βαθιά σέντρα, πιάνει την κεφαλιά εκεί, ο Ντάφος είναι μόνος του, σουτάρει και τελευταία στιγμή ο Κουτσουράκης διώχνει σε κόρνερ. Για τον Πρατή, ο Πρατής δεξιά μόνος του, το μαρκάρει τώρα ο Μπέκος. Πρατής για τον Σφέτσο, Σφέτσος μπαίνει μέσα, βγάζει τη σέντρα και ο Μαϊμάνης μπλοκάρει μπροστά από τον σέντερ φορ του Αλμυρού, τον Γκαράτερτζη. Μακρατσάς κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ. Ακριβώς στο 60 λεπτό και η μπάλα περνάει λίγο out από τη συμβολή των δοκών του Ράλι. Ένα πολύ δυνατό σουτ από τον Ζευγαράκη, είναι το γκολ για την αναγέννηση ακριβώς στο 61 λεπτό. Επιμένουν οι παίκτες της αναγέννησης. Ζευγαράς. Σουτάρει ο Μπακρατσάς και μπλοκάρει σταθερά ο Ράλης. 27 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ετοιμάζεται να εκτελέσει, εκτελεί και έχουμε. Αποκρούει τελικά ο τερματοφύλακας Ράλης. Τώρα να δούμε τα σημειότυπα από τον αγώνα που έγινε στο γήπεδο του Παναγωτικού, στον Άγιο Γεώργιο Φερών, μεταξύ Παναγωτικού Απόλλωνα Καναλιών. Ένας πολύ όμορφος αγώνας, θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Μπορούμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Μηδέν μηδέν το αποτέλεσμα. Ο Στάθης Ηλιόπουλος εκτελεί και αποκρούει ο τερματοφύλακας Καραδήμος του Απόλλωνα Καναλιών. Αυτά στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, 0-0 πάντα το αποτέλεσμα. Και ο Απόλλων στην επίθεση με τον Βαρβέγγι, τον Κώστα που δίνει η δεξιά του για τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου κάνει ένα σουτ και αποκρούει πολύ όμορφα ο τερματοφύλακας Μισιάκος του Παναγρωτικού. Για να περάσει στον Κορτέση μετά από μεταβίβαση του Πάι-Πάι. Ηλιόπουλος στάθησε. Στον Νίκο τον Κορτέση. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάνει ένα σουτ. Και η μπάλα στο δοκάρι. Αυτά στο 28-21 το λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο 33ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 το αποτέλεσμα πάντα. Ηλιόπουλος εκτελεί. Εκεί όμως θα πάει να αποκρούσει ο αμυντικός του Απόλλωνα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ένα αυτογκόλ. Αυτά στο 33. 1-0 για τον Παναγρωτικό. Μετά από κεφαλιά και αυτογκόλ. Να δούμε ποιανού είναι. Του αμυντικού του Απόλλωνα Καναλίων, είναι του αρχηγού, του Στεργίου.